Ξέρετε, κυρία Υπουργέ, ανησυχούμε ότι θα επιτηρείτε τόσο καλά την αγορά και τις τιμές, όσο επιτηρεί η πολιτική προστασία το κατά πόσο εφαρμόζονται οι εντολές και τα μηνύματα, ακόμα και αυτού του 112, του τρέξτε να σωθείτε ή του μείνετε στα σπίτια σας. Με αποτέλεσμα χτες για ώρες να μείνουν εγκλωβισμένοι οι εργαζόμενοι σε βιομηχανία εμφιάλωσης λόγω πλημμύρας στην Κορινθία, γιατί βέβαια η εργοδοσία δεν σταμάτησε έγκαιρα την παραγωγή, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να κινδυνέψουν ευτυχώς με αίσιο τέλος αυτή τη φορά, αποδεικνύοντας ότι ο λαός έχει να αντιμετωπίσει όχι μόνο ένα αστικό κράτος που τον αφήνει αβοήθητο, χωρίς αντιπλημμυρικό σχεδιασμό, χωρίς το παραμικρό μέτρο με αποτέλεσμα να μένει κάθε φορά στο έλεος της κακοκαιρίας, αλλά έχει να αντιμετωπίσει και την ασυδοσία της εργοδοσίας, την οποία βέβαια και την τροφοδοτείται με κάθε τρόπο, που εκβιάζει τους εργαζόμενους για να φτάσουν στη δουλειά με κίνδυνο ακόμα και τη ζωή τους. Σας καλούμε να πάρετε μέτρα ώστε να σταματάνε οι εργασίες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν πληγή ή που υπάρχουν μετεωρολογικές προβλέψεις για επικείμενο κίνδυνο, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα κινδυνεύουν να χάσουν το μεροκάματό τους, τη δουλειά τους κλπ. Θα ξεκινήσω βέβαια την τοποθέτησή μου από την τροπολογία που φέρατε τελικά χτες το βράδυ, παρότι άλλα μας διαβεβαιώσατε στην Επιτροπή. Και όπως βέβαια ήταν αναμενόμενο, επενδύθηκε από το πρωί, ακούγουμε στα μέσα, με τις ανάλογες τυμπανοκρουσίες, ότι πρόκειται για ακόμα ένα σωσίβιο προς το λαό που πνίγεται στην ακρίβεια. Όμως για άλλη μια φορά το σωσίβιό σας, κύριε της κυβέρνησης, είναι τρίπιο και η βάρκα συνεχίζει να μπάζει νερά. Επιτέλους σταματήστε να εμπέζετε το λαό, σταματήστε τον εμπεγμό απέναντι στη λαϊκή οικογένεια που κυριολεκτικά έχει γονατίσει από την ακρίβεια, που εξανεμίζει το εισόδημά της. Θα βάλετε, λέτε, φρένο τώρα στις ανατιμήσεις των σούπερ μάρκετ που έχουν μπουκώσει κυριολεκτικά από τα κέρδη με τις ανακοινώσεις των τιμών και τις γνωστές λίστες προσφορών. Αντί να κάνετε πράξη χτες την απέτηση των σωματείων, την πρόταση που δεκάδες φορές έχει φέρει το ΚΚΕ στη Βουλή για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, συνεχίζεται με μέτρα τύπου ΠΑΣ της κοροϊδίας και τα γνωστά καλάθια καπαμά. Και ποιο το αποτέλεσμα όλων αυτών των μέτρων? Οι μεγάλες αλυσίδες του λιανεμπορίου τζιράρουν απίθανα ποσά και η λαϊκή οικογένεια μετρά τα ρέστα της να βγάλει κι άλλο μήνα. Όταν μάλιστα, και είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΕΦΚΑ για τους μισθούς, όταν ένας στους τρεις εργαζόμενους αμείβεται με μικρότερο από τον κατώτατο μισθό, αφού η μερική απασχόληση παραμένει σταθερά κοντά στο 30%, όταν σε αυτές τις συνθήκες εξοντοτικής ακρίβειας με αυτά τα επίπεδα των μισθών για τους εργαζόμενους, το κράτος συνεχίζει να ξεσκίζει το λαό στους φόρους και πανηγυρίζεται και από πάνω ότι με αυτή την υπεραπόδοση των φόρων πιάνεται τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα και βάζεται πλώρη για την επενδυτική βαθμίδα. Για να μην ξεχνιόμαστε βέβαια, γιατί σήκωσε πάλι και ο ΣΥΡΙΖΑ τις παντιέρες, αυτά τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η παρακαταθήκη που παρέδωσε χτες ο πρώην αρχηγός στον νυν αρχηγό σας. Και σήμερα η Νέα Δημοκρατία, αυτή είναι η παρακαταθήκη, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
νομοθέτησε τα πρωτογενή πλεονάσματα. Και σήμερα βέβαια η Νέα Δημοκρατία κομπάζει, γιατί όχι μόνο πιάνει τους στόχους για τα πλεονάσματα, αλλά υπεραποδίδει κιόλας αυτή η φοροαφέμαξη, όπως μαρτυρούν τα ίδια τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που μιλάνε για 3,2 δις πάνω από το στόχο του πλεονάσματος που έφτασε η φορολογία του λαού. Και πώς βέβαια να μην είναι έτσι, όταν σε τέτοιες συνθήκες ακρίβειας παραμένει στο ακέραιο ο ΦΠΑ, ο πιο άδικος και ληστρικός φόρος, όπως βέβαια και οι λοιποί έμεση φόροι που γονατίζουν τη λαϊκή οικογένεια. Μα όσο λοιπόν αυτά παραμένουν, όλα τα άλλα μέτρα που φέρνετε υποτίθεται για την αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν θα είναι παρά τουφικές στον αέρα. Βέβαια, αν δεν τα πάρετε από τους μισθωτούς και τη λαϊκή οικογένεια, πώς θα βγουν οι 50 και βάλε φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών, αυτοδημιούργητων και μη, και τα προκλητικά προνόμια των επιχειρηματικών ομίλων, αναγκαία συστατικά για την επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας. Εκεί κατατείνουν εξάλλου και όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Η τελευταία μόνο εβδομάδα είναι απολύτως αποκαλυπτική. Όχι μόνο για τις κυβερνητικές προτεραιότητες, αλλά και για το ποιες είναι τελικά οι περιβόητες ευρωπαϊκές αρχές προς τις οποίες οφείλει, λέτε, να εναρμονιστεί η ελληνική νομοθεσία και στις οποίες βεβαίως όλοι σας ομονοείτε. Στο όνομα αυτής της εναρμόνισης, πριν λίγες μέρες ψηφίσατε το νόμο έκτρωμα του εργασιακού μεσαίωνα σε πλήρη εναρμόνιση με τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και σήμερα φέρνετε άλλη μια οδηγία που ρυθμίζει τα επιχειρηματικά λησβερίσια. Γιατί βεβαίως οι διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις των κεφαλαιοχικών εταιριών δεν είναι παρά στοιχεία της φυσικής, θα λέγαμε, εξέλιξης των πραγμάτων στην καπιταλιστική αγορά. Και η σημερινή η οδηγία που ενσωματώνει το σημερινό νομοσχέδιο, η 2019-21-21, η οποία τροποποιεί προγενέστερη οδηγία του 17 που κωδικοποιεί σε ενιαίο κείμενο μια σειρά οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την ενοποίηση του εταιρικού δικαίου της Ένωσης σχετικά με τις κεφαλαιοχικές εταιρείες, αποτελεί, αν θέλετε, εφαρμογή των βασικών λειτουργιών της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σκοπός, λέει και το νομοσχέδιο στο πρώτο του άρθρο της οδηγίας, είναι η άρση των περιορισμών στην ελευθερία εγκατάσταση των εταιριών στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της ρύθμισης των διασυνοριακών μετασχηματισμών. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται με τη θέσπιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενιαίων κανόνων με καθολική υποχρεωτική ισχύ σε όλα τα κράτη-μέλη, με την ενσωμάτωσή τους στην εθνική νομοθεσία. Εξάλλου, το σύνολο του δικαίου των κεφαλαιοχικών εταιριών δεν είναι απλά εναρμονισμένο, αλλά ενιαίο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ρυθμισμένο απευθείας με την ευρωνησιακή νομοθεσία. Κοινή επιδίωξη τόσο της κυβέρνησης όπως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να αφαιρεθεί κάθε εμπόδιο που προκύπτει από τις διαφορετικές εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου μέσω και των εξαγορών, των συγχωνεύσεων, τη δημιουργία θυγατρικών εταιριών που αποτελεί και μια από τις θεμελιώδεις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως κατοχυρώνεται εξάλλου και από τις ευρωσυνθήκες. Αυτή η ελευθερία της κίνησης του κεφαλαίου αποτελεί τα άγια των Αγίων της Υπεραλληστικής Συμμαχίας των Μονοπωλίων. Γι' αυτό βέβαια και εκτός από την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, υπερθεματίζουν και ζητούν η κυβέρνηση να πάρει ακόμα πιο ευνοϊκά μέτρα για τη δημιουργία φιλεπενδυτικού περιβάλλοντος. Γι' αυτό βέβαια το φιλικό περιβάλλον για τους επενδυτές ψηφίστηκε και το αντεργατικό έκτρωμα με τα 13 ώρα και τις συμβάσεις των μηδενικών ωρών, που βρήκαν βέβαια
τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματικούς ομίλους στη χώρα μας πιο έτοιμους από ποτέ να την εφαρμόσουν, με χαρακτηριστικό παράδειγμα εργαζόμενους στα ναυπηγεία Ελευσίνας που εργολάβοι, που τους προσλαμβάνουν, ο εργολάβος κάνει πρόσληψη στους εργαζόμενους σε δύο διαφορετικές εταιρείες, προκειμένου να μπορέσει εύκολα να δικαιολογήσει τη 13ωρη εργασία τους. Αυτό είναι το φιλεπενδυτικό περιβάλλον που επιβάλλει και τη σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς και την ποινικοποίηση της απεργίας. Γι' αυτό παραμερίζουν βέβαια και όλες οι εθνικές νομικές ρυθμίσεις και απαιτήσεις που αφορούν και αυτές τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις και μετατροπές των κεφαλαιοχικών εταιριών και θεσπίζεται ενιαίος κανόνες που για να εφαρμόζονται καθολικά σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε η κίνηση του κεφαλαίου σε όλη την εσωτερική καπιταλιστική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνεται ανεμπόδιστα και με ταχύτητα, χωρίς να σκοντάφτει σε εθνικές διοικητικές διαδικασίες και απαιτήσεις. Και βέβαια, ως γνωστόν, εκτός από τις διάφορες γραφειοκρατικές διοικητικές διαδικασίες από τις οποίες προσπαθεί να απαλλαγεί η κίνηση του κεφαλαίου, η ανεμπόδιστη κίνησή του σημαίνει ταυτόχρονα και χωρίς εμπόδια εκμετάλλευση της εργατικής τάξης. Γι' αυτό και επιδιώκουν να απαλλαγούν και από όσες προστατευτικές διατάξεις βέβαια έχουν απομείνει όρθιες μέσα από τη σκληρή ταξική πάλη και σε επίπεδο εθνικού δικαίου και αφορούν βασικά τη διασφάλιση της θέσης των εργατών στους μονοπωλιακούς ομίλους που αποφασίζουν βέβαια για την επέκταση της κερδοφορίας τους τις διάφορες μορφές μετασχηματισμών της δράσης τους, τις συγχωνεύσεις που γίνονται μέσω εξαγορών, τις διασπάσεις με τις θυγατρικές κλπ. Φυσικά, όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί και τα αλυσβερίσκια των μονοπωλιακών ομίλων δεν είναι χωρίς συνέπειες για τους εργαζόμενους, αφού είτε με τεχνικό, νομικό τρόπο, είτε και με πραγματικό, αλλάζει και το πρόσωπο του εργοδότη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κάθε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή σχεδόν κατά κανόνα συνεπάγεται και αλλαγή στο πρόσωπο του εργοδότη, οπότε θα έπρεπε ρητά και κατηγορηματικά να προστατεύονται οι εργασιακές σχέσεις και να κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των εργαζομένων στις εταιρείες που προβαίνουν σε τέτοιου είδους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Όμως κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται ρητά ούτε στην οδηγία, ούτε βέβαια και στην ίδια και στο νομοσχέδιο που φέρνετε. Δεν προβλέπεται ρητά η προστασία τους από απολύσεις που προκύπτουν κάθε φορά από αυτού του είδους τις συγχωνεύσεις και τους μετασχηματισμούς των μονοπωλιακών ομίλων, ούτε βέβαια δεν προβλέπεται η προστασία από κάθε βλαπτική μεταβολή στις εργασιακές τους σχέσεις, όπως είναι γνωστό ότι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, με εργαζόμενους με κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα και μόνιμες σχέσεις εργασίας να απολύονται σε μια νύχτα και να προσλαμβάνονται ξανά με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με ολιγόμενες συμβάσεις ή ακόμα και με τα καινούργια μοντέλα σχέσεων εργασίας που νομοθετήσατε, των μηδενικών ωρών και πάει λέγοντας. Καμιά τέτοια ρητή κατοχύρωση των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων δεν υπάρχει στο νομοσχέδιο. Και βέβαια, μπορεί η οδηγία να περιλαμβάνει κάποιες διατάξεις σχετικά με την ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων που, όπως λέγεται, θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που έχουν καθορίσει και προγενέστερες ευρωπαϊκές οδηγίες και αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα και νομοθεσία στη χώρα μας. Όμως ξέρετε καλά, επειδή ακριβώς αυτές οι διαδικασίες έχουν προβλεφθεί κατ' επανάληψη σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες, είναι και καλά εμπεδωμένο στην εμπειρία της εργατικής τάξης τόσο στην Ελλάδα όσο και στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσπαθείτε εδώ μέσα να την παρουσιάσετε ως τη μεγάλη φιλεργατική αγκαλιά. Είναι καλά εμπεδωμένο λοιπόν το τι σημαίνουν αυτού του είδους διαβουλεύσεις. Γιατί αποτελεί πραγματικά πρόκληση, αν όχι κοροϊδία,
να εναποτίθεται η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων σε αυτές τις διαδικασίες δήθεν διαβούλευσης των καπιταλιστών με τους εργάτες, που δεν είναι παρά το φύλλος οικής για την επίθεση στα εργατικά δικαιώματα. Αλήθεια, εμποδίζει ή εμπόδισε ποτέ τίποτα την καπιταλιστική εργοδοσία να πάρει τελικά την όποια απόφαση θέλει σε βάρος των εργαζομένων, αγνοώντας την αντίθεση που εκφράζουν στην διαβούλευση? Στο όνομα πάντα της επιχειρηματικής ελευθερίας, της άλλης ιερής αγελάδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που άλλωστε κατοχυρώνεται και με υπερνομοθετικής ισχύως διατάξεις στα άρθρα 49 και 54 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη γνωστή Συνθήκη της Λισαβόνας. Μήπως αλήθεια βρίσκονται στην ίδια θέση οι εργάτες με τους εργοδότες για να συζητάνε από κοινού ως ίσως προς ίσο για το μέλλον της επιχείρησης? Όσο ελεύθερα συζητάνε και για να αποφασίζουν οι εργαζόμενοι αυτή την ελευθερία που είπατε ότι τους προσφέρατε, να δουλεύουν 13 ώρα, απλήρωτες υπερορίες, να υπογράφουν συμβάσεις μηδενικών ωρών και άλλα τέτοια φεδρά με τα οποία παρουσιάσατε την περασμένη εβδομάδα ως ελευθερία τον εργασιακό μεσαίωνα που ψηφίσατε. Πόσο μάλλον που στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτή η διαδικασία της διαβούλευσης και των περιβόητων ενημερώσεων λειτουργεί και υπονομευτικά στις αγωνιστικές διαθέσεις και την αντίδραση των εργαζομένων που διαμορφώνεται απέναντι στην εργοδοσία, για την οποία βέβαια φροντίζουν και με ιδιαίτερο ζήλο οι γνωστοί σας εταίροι, οι κυβερνητικοί εργοδοτικοί συνδικαλιστές, με τους οποίους διεξάγονται συνήθως αυτές οι διαβουλεύσεις, προετοιμάζοντας το έδαφος για το ξεπούλημα των εργατικών συμφερόντων, με παράλληλη βέβαια επιχείρηση χειραγώγηση των εργατών. Άλλη μια τέτοια λαμπρή σελίδα, μνημειώδη σελίδα στη λαμπρή ιστορία της έγραψε την περασμένη εβδομάδα η ξεπουλημένη ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, υπερασπιζόμενη το τελευταίο σας αντεργατικό τερατούργημα. Πήρε όμως και αυτή, όπως και η κυβέρνηση, αποστομωτική απάντηση από τους χιλιάδες εργαζόμενους που πήραν στα δικά τους χέρια την υπεράσπιση της ζωής και των δικαιωμάτων τους, δείχνοντας ότι η εργατική τάξη δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη. Σε αυτό το δρόμο θα καταθέτει και όλες τις δυνάμεις του ΚΚΕ, γι' αυτό και οι εργαζόμενοι και ο λαός θα βγαίνουν πιο δυνατοί όσο περισσότερο αποδυναμώνονται οι δυνάμεις που στηρίζουν αυτή τη βάρβαρη πολιτική και όσο αντίθετα δυναμώνει τη συμπόρευσή του με το ΚΚΕ, στοχεύοντας τον πραγματικό αντίπαλο που είναι το κεφάλαιο και τα κέρδη του, βάζοντας το επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής τάξης και του λαού. Όπως είναι βέβαια αναμενόμενο, καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για την πραγματική ανακούφιση των εργαζομένων, που βρίσκεται βέβαια στην αντίπερα όχθη από αυτή που εσείς νομοθετείτε.